Ακολουθώντας το δικό του ξεχωριστό μουσικό μονοπάτι, ο Μάνος Παπαδάκης παρουσίασε στο Ηράκλειο το νέο του δίσκο με τίτλο «Η Γύρα». Είναι μια γύρα στην κυριολεξία, ένας δίσκος που έχει βγει στη γύρα, στο δρόμο. Έχουμε παίξει τα τραγούδια παντού, τα έχουμε δουλέψει, όπως είπα, κυριολεκτικά στη γύρα, και γι' αυτό και το σχήμα αυτό του δίσκου, το πρωτότυπο. Είναι μια δουλειά όπως την περιμένει ο κόσμος από τον Μάνο. Είναι ο Μάνος. Μια εξαιρετική δουλειά. Ο δίσκος περιλαμβάνει 8 νέα τραγούδια του Μάνου Παπαδάκη και ακόμα 2 που του χάρισαν γενναιόδωρα, η θρηλυκή Βάσο Αλαγιάννη και Γιάννης Γιοκαρίνης. Σε κάθε δουλειά έχει κάτι καινούριο ο Μάνος. Δηλαδή και ενορχιστρωτικά και από θεματολογία. Δηλαδή από τραγούδια, από συνεργασίες καινούριες με άτομα που συνεργάζονται για πρώτη φορά πάλι σε αυτή τη δουλειά. Τα τραγούδια γράφτηκαν με προσωπικές εμπειρίες, πολλές από αυτές γνωρίζω κι εγώ, και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς εκφράζει ένας άνθρωπος μέσω της μουσικής του τη ζωή του και τις εμπειρίες του. Η ζωή προχωράει και αυτός προχωράει πάρα πολύ και τον χαίρομαι. Συγκινημένη η Μέρη Καριωτάκη μίλησε για το τραγούδι που πλαισίωσε τους τίτλους της δικής της ταινίας «Μικρού Μήκους» με θέμα τον αυτισμό. Είναι εξαιρετική ταινία, αξίζει να τη δείτε, βρίσκεται στο YouTube. Το τραγούδι γράφτηκε μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, ένα βροχερό απόγευμα που ζήτησα εγώ στο Μάνο μια μουσική, σε λιγότερο από 20 λεπτά το είχε έτοιμο. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να το ηχογραφήσουμε και να πλαισιώσει, να ντύσει την ταινία και από εκεί και πέρα να ντύνει κάθε φορά τα όνειρά μας και για κάτι άλλο και για κάτι περισσότερο.